Καλησπέρα συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Βρισκόμαστε πάλι εδώ, στο δρόμο του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε μαζί, σωματεία και μαζικοί φορείς, από την υγεία, την εκπαίδευση, τους οικοδόμους. Και πραγματικά είναι ένας από τους βασικούς δρόμους που πρέπει να ακολουθήσουμε και να κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα, μια μετοπική δηλαδή συνάντηση, αγωνιστική συσπήρωση και ριζοσπαστική ενότητα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που χρόνια τώρα ζούμε και που όχι μόνο δεν έχει σταματημό, αλλά μέρα με τη μέρα γεννάει όλο και πιο αντιδραστικά, όλο και πιο αντιλαϊκά ζητήματα. Και λέω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Πριν από όλα αυτός είναι ο δρόμος, γιατί πραγματικά όταν οι εργαζόμενοι συναντηθούν και συνενωθούν σε μια νέα αγωνιστική ανατρεπτική ταξική ενότητα, τότε πραγματικά θα τρέχουν και δεν θα προλαβαίνουν. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτοί εδώ, να διασπάσουν δηλαδή τους εργαζόμενους, είτε μεταξύ συμβασιούχων και μόνιμων, είτε μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνικής εκπαίδευσης, είτε μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε μεταξύ παλιάς και νέας βάρδιας, είτε μεταξύ, αυτό είναι καινούργιο φρούτο τώρα και το επιχείρησαν και το επιχειρούν στην υγεία, μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, δηλώνουμε αποφασιστικά ότι δεν θα τους περάσει. Τα εργατικά δικαιώματα και οι ανάγκες είναι κοινά και έχουν έναν και μοναδικό κοινό αντίπαλο, τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την εργοδοσία και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που αυτοί ξέρουν πολύ καλά, παρά τους θεατρινισμούς της ίδρυνης της παράθεσης, να συνενώνονται όταν είναι για να προωθήσουν την πολιτική τους. Πραγματικά, από πού να αρχίσει και πού να σταματήσει κανένας, και στην υγεία και γενικά. Ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, και στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλες τις επόμενες μέρες που ακολούθησαν, περισσεύει να δορίζει και να ληστεύει το πλούτο του λαού για τα πολεμικά ανατοϊκά αεροπλάνα, τα Ραφάλ, τις φρεγάτες. Περισσεύει να δίνει ακόμα περισσότερα στους επιχειρηματίες για κέρδη, θέλοντας να πείσει ότι για να έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν αυτή τη δουλειά των 300 και 400 ευρώ, πρέπει να έχουν απίστευτα και απίθανα κέρδη οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι επιχειρηματίες. Όλα για αυτούς, ότι μόνο με τις επενδύσεις τους και τα κίνητρά τους θα έχουν δουλειά. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με το αντίστροφο, ότι όχι μόνο οι νατοϊκές δαπάνες δεν είναι χρήσιμες για τον λαό, ότι όχι μόνο οι εργαζόμενοι δεν θα βρίσκουν δουλειά μέσα από τις επενδύσεις και τα επιχειρηματικά κέρδη, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Η δουλειά η δική μας είναι να μην βρίσκουν δουλειά, να μην βρίσκουν κέρδη αυτά τα επιχειρηματικά μεγαθύρια που πάνω στον πόνο, στο αίμα του λαού και στα θέματα της υγείας. Τους είδαμε πώς λιποταχτούν στην πανδημία του COVID ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Αυτός λοιπόν πρέπει να είναι ο δρόμος. Πιο ειδικά τώρα για τα θέματα της υγείας, μιας και τα σωματεία της περιοχής έχουμε κοινούς αγωνιστικούς δεσμούς και πρέπει, όπως είπα και πριν, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Στο Αττικό Νοσοκομείο, τις αμέσως επόμενες μέρες, και είναι ζήτημα τιμής για μας, θα απολυθούν κανονικά και με τον νόμο 36 συμβασιούχοι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρώην εργολαβικοί, που δίθεν τους έδιωξε για να τους αναφέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που δίθεν έλεγε ότι δεν μπορούσε, γιατί μια δεν τους το επέτρεπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια η δημοσιονομική πολιτική, μια το ένα, μια το άλλο. Αυτούς τους εργολάβους λοιπόν, που τους μισοέδιωξαν και τώρα τους ξαναφέρουν οι επόμενοι, γιατί το κράτος και η αντιλαϊκή πολιτική έχει συνέχεια όπως δηλώνουν, θέλει να διώξει κανονικά και με τον νόμο 36 συμβασιούχους φύλακες. Τις αμέσως επόμενες μέρες επίσης, μια σειρά τμήματα του Αττικού Νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσοκομείων θα παραδοθούν επίσης στους εργολάβους και τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, κοστίζοντας διπλάσια για το δημόσιο, διπλάσια εργολάβους, γιατί είναι το κέρδος, η μίζα,
με μισό μισθό από ό,τι παίρνανε ακόμα και από το μικρό μισθό του δημοσίου. Αυτά τα λεφτά, αυτά τα χρήματα είναι από τον πλούτο του λαού και θα τα ξανασερβίρουν στο λαό για να πληρώσει τη λύθη, είτε με την ακρίβεια στο ρεύμα είτε με οτιδήποτε άλλο, όπως βλέπουμε και με τον παράστον ιδιωτικοποίηση. Επίσης, αυτές τις μέρες που συζητάμε, η κυβέρνηση για του νέου Υπουργού Υγείας Πλεύρη όχι μόνο δεν δεσμεύεται για τη μονιμοποίηση χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων, αλλά συνεχίζει την πεπατημένη λογική του μαρτύριου της σταγόνας, πάρε μια τρίμηνη παράταση, μια εξάμηνη παράταση ως αναπαραγωγή της ομιλίας. Την ίδια στιγμή που μιλάμε επίσης, δεν έχει γίνει καμία σοβαρή υποδομή σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα ράτζα ζουν και βασιλεύουν. Τα κλειστά νοσοκομεία της περιοχής όπως των Λιμωνών παραμένουν μισόκλειστα. Και θέλουν να κάνουν και άλλες συγχωνεύσεις και άλλου τέτοιου τύπου πολιτικές, γιατί το δημόσιο, η λαϊκή υγεία, η δημόσια υγεία για αυτούς είναι κόστος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη συνένωση των ταξικών σωματείων πριν απ' όλα, των ταξικών δυνάμεων σε ένα τέτοιο μέτωπο ανατροπής. Δεν έχει καμία λογική και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη ότι τη λύση θα τη δώσουν πάλι νέου τύπου αυταπάτες, κοινοβουλευτικές, κυβερνητικές ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο ο διευρυμένος και κλιμακούμενος εργατικός αγώνας μπορεί να έχει και άμεσες κατακτήσεις, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για γενικότερες ανατροπές. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι στην υγεία έχουμε με τα σωματεία της περιοχής αποφασίσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης. Στις 5 του Οκτωβρίου θα βαδίσουμε 6 σωματεία νοσοκομείων το πρωί στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Προγραμματίζουμε και μεγάλη διαδήλωση στη Λαϊκή Αθήνα για θέματα παιδείας, υγείας και γενικά των προβλημάτων των λαϊκών στην περιοχή. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους κυρίαρχους συνδικαλιστές, είτε της ΓΕΘΕΝΤΗ, της ΑΔΕΔΗ, είτε ακόμα και της Ομοσπονδίας μας στο ΕΔΗ, που από το πρωί με το βράδυ το μόνο που είναι να καταγγέλουν, λες και δημοσιολόγοι, απιθανότητες και δευτερεύοντα και τριτεύοντα πράγματα. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος, με όλους μαζί θα προχωρήσουμε, με όλους μαζί θα ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική. Ευχαριστούμε για αυτή την κοινή αγωνιστική συμπόρευση και στη συνέχεια θα είμαστε όλοι ακόμα πιο αποφασιστικοί.